Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε και θα σχολιάσω από τη γνώμη μου για τα δύο χτεσινά μάτς, το Κροατία-Ισπανία και το Γαλλία-Ελβετία. Πρώτον, τα δύο καλύτερα μάτς αυτού του γύρου σίγουρα, τρομερή μέρα και απέδειξε το ποδόσφαιρο για την βασιά στο σπορ 100%. Απίστευτα μάτς και τα δύο, τρομερά μάτς. Θα πω όμως ότι το Γαλλία-Ελβετία μου άρεσε πιο πολύ και χάρηκα πάρα πολύ επειδή αποκλείστηκε η Γαλλία. Γιατί δεν τη χωνεύω, να μου είναι αλήθεια, και είμαι πολύ χαρούμενος. Και τώρα το Euro, πολλοί έβαζαν τη Γαλλία για νικήτρια. Τώρα αποκλείστηκε η Γαλλία, αποκλείστηκε και η Πορτογαλία. Τώρα παίρνει η Αγγλία, έχει μεγάλη ευκαιρία, έχει τεράστια ευκαιρία με το Βέλγιο που του είχα βάλει και τελικό. Οπότε για να δούμε αν θα βγει η πρόβλεψή μου. Ωρα, πρώτο να σχολιάσουμε το Κροατία-Ισπανία. Το μάτς άρχισε με ένα στο 20, με αυτόν τον γκολ του Πέδρη, λέει, και όντως του Πέδρη μετρήθηκε. Αλλά το λάθος είναι του Σιμών, τρομερό λάθος, που αν δεν είχα η Ισπανία αυτό το χρόνο, σίγουρα. Στο 38 βάζει γκολ ο Σαράμπια, ωραίο γκολ, το κάνει 1-1. Ασπιλικόετα, η άμυνα της Κροατίας εκεί κοιμήθηκε, με κεφαλιά κιόλας, 1-2. Και 1-3 ο Φεράν Τόρες με ένα ωραίο γκολ. Βασικά, ωραίο, εντάξει, ωραίο, ήταν απλά εντάξει εκεί ο. Να δούμε το δεξί μπακ της Κροατίας. Ο Γκβάρντιολ, ναι, κοιμήθηκε εκεί. Όχι, κοιμήθηκε, έχασε εντελώς τη φάση. Το κάνει ένα ο Όρσιτς 2-3 με ένα γκολ που από πολύ κοντά που πέρασε τη γραμμή και το έδωσε ο διαιτητής με το ρολόι του. Και κάνει ο Πάσαλης στο τέλος με σέντρα το 3-3. Τότε το μάτσι ήταν απίστευτο, δηλαδή το έκανε 3-3 η Κροατία. Στο 100 Μωράτα έκανε το 3-4 και 3-5 ο Γκαρσάμπαλ. Η αλλαγή κιόλα. Εντάξει, μετά η Κροατία δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η Ισπανία ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη. Άγγιζε την νίκη παρόλα αυτά. Τρομερό μάτς και δεν τα παράτησε. Η Ισπανία δεν τα παράτησε. Η Κροατία. Οπότε αξίζει ένα μπράβο 100%. Γιατί δεν τα παράτησε, δεν τα παράτησε ούτε στο 3-1 και στο 5-3 προσπαθούσε. Και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για το 5-4. Αλλά και μπορεί αν το έβαζε να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά εντάξει, η Ισπανία την άγγιζε την νίκη, την άγγιζε, ήταν καλύτερη. Να δούμε και στατιστικά. Σουτ να είχε κατοχή η Ισπανία πολύ παραπάνω σουτ, σουτ στο στόχο παραπάνω. Ναι, η Ισπανία είχε πολύ καλύτερα στατιστικά, ήταν και καλύτερη, να τα λέμε όλα. Αλλά η Κροατία το πάλεψε και αξίζει ένα συγχαρητήρια σίγουρα. Οπότε πάμε στο θαύμα της Ελβετίας. Γαλλία-Ελβετία 3-4, μετά τα πέναλ φυσικά. Οπότε το μάτς ξεκινάει, βάζει ένα γκολ ο Σεφέροβιτς με κεφαλιά. Κάνει το 0-1. Όταν μπήκε το γκολ, εγώ δεν βιάστηκα να πω ότι η Ελβετία είναι πολύ κοντά στην νίκη. Όχι, είναι κοντά. Είπα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και έχει πολύ μάτς. Ροντρίγκες κερδίζει πέναλτι. Στο 55 το έκανε. Το χάνει. Το χάνει, μπορούσε να κάνει το 0-2 και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Γαλλία. Τότε έχασε πολύ ψυχολογία. Πάρα πολύ ψυχολογία η Ελβετία. Και ο Ροντρίγκες, αν έχανε Ελβετία, τρώγε πολύ. Βρίσκουμε 100%. Μπεντζέμα βάζει γκολ. Το κάνει 2-1-1. Εκεί άρχισε η Ελβετία να πέφτει. Αμέσως τα καπάκια, ένα λεπτό μετά, Μπεντζεμά, η δυνάμιση κάπου εκεί, το κάνει 2-3-2-1. Μπεντζεμά πάλι, η άμυνα της Ελβετίας είχε επικοιμηθεί. Γενικά ήταν σε σοκ όλη η ομάδα. Πογκμπά βάζει ένα τρομερό γκολ στο 75, ένα από τα γκολ του Euro θα είναι σίγουρα. Επίσης ο πανηγυρισμός στο ό,τι χειρότερο και το πλήρωσε. Γιατί εντάξει. Αυτός ο πανηγυρικά όταν κάνεις χορούς και τέτοια σημαίνει ότι το όχι ότι το έχεις καθαρίσει το μάτς, ότι γενικά σαν να μη σέβεις τον αντίπαλό σου και το πλήρωσε ο Πογκμπά. Και γενικά όλο τέτοια κάνει ο Πογκμπά και γι' αυτό ίσως μπορεί να μην τον χωνεύω τόσο. Αλλά τρομερός παίκτης, τρομερό μάτς, ό,τι και να λέμε. Το Πογκμπά τρομερός. Σεφέροβιτς με σέντερ το Εμπαμπού που μπήκε αλλαγή, το κάνει 3-2. Εκεί το μάτς είπα ότι μπορεί, ήταν δύσκολο, δεν το πίστευα να γίνει στο παλιά. Αλλά λέω, έχει μάτς. Ο Ξάκα, ο Γκαβράνοβιτς, χρυσή αλλαγή πάλι. Βάζει, έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό, στο 85. Δεν θυμάμαι, δεν τώρα βλακία θα πω. Και Ξάκα κάνει μια πολύ ωραία παγιά. Τσάκα, όπως θέλετε, τέλος πάντων. Και που δεν θα παίξει το επόμενο μάτς γιατί πήρε κίτρινη και έχει κι άλλη. Γκαβράνοβιτς, ίσως μια από τις αποκαλύψεις του γύρω, τρομερός. Βάζει μια γκολάρα εκτός περιοχής, πραγματικά γκολάρα. Και κάνει το μάτς 3-3. Στην παράταση δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο, αν και απειλούσε πολύ με Κομάν και Τουράμ στα πλάγια. Η Γαλλία δεν έγινε τίποτα. Τα πέναλτι, Γκαβράνοβιτς έβαλε το πρώτο, Πογκμπά πολύ ωραίο πέναλτι, ωραίο Σαρ, Ζιρού που μπήκε αλλαγή, το έβαλε. Ακάντζι, Τουράμ,
Βάργκας που δεν έκανε καλό πέναλι και μπορούσε να στοιχήσει. Αλλά ο Γιώργης Δετόκη, Κιν Πέπε, ωραίο πέναλι. Μεχμέντι. Και όταν το ρίξω Εμπαπέ που έγινε μοιραίο και όλα αυτά που λέγανε για τον Εμπαπέ, ότι είναι ο νέος Μέση, ο νέος Ρονάλντο, δεν ισχύουν ποτέ. Θέλει πολλά χρόνια ακόμα για να το συγκρίνουν με το Μέση και το Ρονάλντο. Σε καμία περίπτωση δεν φτάνει το Μέση και το Ρονάλντο Εμπαπέ, ό,τι και να λέμε. Μέση και Ρονάλντο δεν του φτάνει σχεδόν ποτέ. Και ο Εμπαπέ ειδικά δεν του φτάνει, ένα πολύ κακό γύρο για τον Εμπαπέ, ούτε γκολ ούτε assist. Και έκανε κάποιες ενέργειες, αλλά και έχασε και μια τρομερή ευκαιρία. Εμπαπέ ήθελα να το χάσει, γιατί κιόλας θα ήταν και μοιραίος. Και το χάσε, ένα πέναλτι, εντάξει ο Σόμερ, καλή επέμβαση. Δεν ήταν καλό όμως, δεν ήταν καλό πέναλτι. Τρομερό μάτς, τρομερό και μοιραίος ήταν και ο Εμπαπέ, που παίζει γι' αυτό ρόλο. Γιατί εντάξει, αν το είχαν ο Τουράμ, ας πούμε, φάτανε απογοήτευση για τους Γάλλους. Αλλά το χάσε ο Εμπαπέ, που είναι και κάτι παραπάνω. Και τώρα τρώει πολύ κράξη με Παπέ σίγουρα. Οπότε ένα τρομερό μάτς, δύο τρομερά μάτς. Πραγματικά τα δύο καλύτερα μάτς του γύρω σίγουρα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να βλέπουμε και δύο και τέτοια μάτς. Σήμερα παίζει Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και στις 10 Σουηδία, Ουκρανία. Ελπίζω να έχουμε πάλι δύο ωραία μάτς. Επίσης να πω και για τα μάτς το Ουαλία Δανία. Είχα πει Ουαλία, εντάξει. Η Ουαλία δεν έπαιξε καθόλου καλά, 4-0, άθλια η Ουαλία. Και Τσεχία, Ολλανδία, Τσεχία. 0-2 η Τσεχία, η Ολλανδία, η οποία έχασε μια τρομερή ευκαιρία. Με το Μάλεν που τους πέρασε όλους, ήθελε το κάτι παραπάνω, μεγάλη βλακεία, που ίσως τύχησε και το παιχνίδι. Τσεχία 0-2, ίσως η έκπληξη διοργάνωσης. Βέλγιο, Πορτογαλία 1-0, η Πορτογαλία δεν ήθελε. Πραγματικά έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βάλει. Και αχρίαστη κάπη στην Ιταλία. Αυστρία 2-1. Ζωρίστηκε πάρα πολύ η Ιταλία, αλλά νίκησε και την άγγιζε κιόλα στη νίκη. Αν και στο πρώτο 90 λεπτό δεν έπαιζε καθόλου καλά, στην παράταση έπαιξε καλύτερα. Οπότε, παιδιά, τρομερά μάτς, τρομερό Euro. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έχουμε ακόμα γύρω στις 12-13 μέρες Euro. Είναι πολλές. Οπότε, αυτό θέλουμε να δούμε. Όλοι είναι ωραίο ποδόσφαιρο όπως θες. Οπότε, παιδιά, ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Πείτε. Βασικά θα συνεχιστεί φυσικά το Football Talk μέχρι το Euro. Οπότε κάνε όλα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.